Καλησπέρα σας. Είναι ξεχωριστή τιμή, ξεχωριστή χαρά να βρίσκομαι και να βρισκόμαστε όλοι η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σήμερα εδώ μαζί σας, στον Τύρναβο, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον Σύντροφο, τον Τσικριτσή, μια νέα αγωνιστική αρχή, ένα Δήμαρχο που στους τρεις αυτούς μήνες που βρίσκεται στην τοπική εξουσία έχει αποδείξει ότι αυτά που έλεγε προεκλογικά, αυτά που υποσχόταν το πρόγραμμα της λαϊκής συσπήρωσης, αρχίζει και τα υλοποιεί. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι είναι και ιδιαίτερη χαρά σήμερα που τη συμμεριζόμαστε μαζί σας το γεγονός και της απόφασης του δικαστηρίου μετά τις αλλεπάλληλες διώξεις και ενστάσεις της αντιπολίτευσης που διεκδικούσε το Δήμο, και έτσι ο Δήμος από σήμερα το μεσημέρι με την απόφαση αυτή μένει και τυπικά, γιατί τυπικό ήταν πλέον το θέμα, στα χέρια τα αγωνιστικά της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, από χτες το απόγευμα που βρισκόμαστε στη Θεσσαλία, πρώτα στη Λάρισα και στη συνέχεια σήμερα το πρωί στα παρακάρλια χωριά και στη συνέχεια εδώ στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, στο Δαμάσι, στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές, γίναμε ξανά γνώστες όλων αυτών των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός της περιοχής, που για τρία χρόνια μένει ακόμα στα containers, που για τρία χρόνια δεν έχει πάρει ολοκληρωμένα τις αποζημιώσεις, που δεν έχει αρχίσει ουσιαστικά η επανακατασκευή των σπιτιών, δεν υπάρχει αναγκαία χρηματοδότηση, και μέσα σε όλα αυτά δεν έχει γίνει βέβαια και η απαραίτητη χρηματοδότηση που χρειάζεται και ο Δήμος για να συνδράμει και να βοηθήσει και σε αυτό τον τομέα και σε άλλους τομείς που έχει ανοιχτούς η νέα αγωνιστική αρχή και από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά και από την ευθύνη της κεντρικής εξουσίας και των κυβερνήσεων, αλλά και της περιφέρειας όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε στο πλευρό του Δημάρχου, στο πλευρό του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλευρό των εργαζομένων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των επαγγελματιών, των συνταξιούχων και των νέων ανθρώπων εδώ στην περιοχή, να παλέψουμε μαζί, να διεκδικήσουμε. Ξέρετε, το ΚΚΕ ανοιχτά τα λέει τα ζητήματα, καθαρά μιλάει με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά που υπόσχεται εδώ ότι θα κάνει αγωνιστικά, θα τα κάνει. Δεν λέει άλλα στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στους Δήμους, στις περιφέρειες. Αυτά τα υλοποιούμε παντού και δίνουμε ξανά την υπόσχεση ότι θα παλέψουμε για μια γενναία χρηματοδότηση που απαιτείται για την τοπική διοίκηση, για τους Δήμους όλους, αλλά και κυρίως για το Δήμο Τυρνάβου, που έχει πληγεί από όλες αυτές τις καταστροφές, σεισμούς, πλημμύρες, συσσωρευμένα άλλα προβλήματα εδώ στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί. Διότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις δίνουν συνεχώς αρμοδιότητες στους Δήμους και έχουν αρμοδιότητες πλέον για τα πάντα, τις καθιστούν δηλαδή τοπικό κράτος στην ουσία, τοπική εξουσία, τοπική διοίκηση, αλλά στην πράξη η χρηματοδότηση υπολείπεται, υπάρχει ελλιπής χρηματοδότηση, δεν μπορεί να κάνουν αυτά τα έργα. Χρειάζονται προσωπικό, χρειάζονται νέες υποδομές για να στηριχτεί η ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής, και όλα αυτά απουσιάζουν, διότι είναι απόν ή καλύτερα είναι παρόν το καπιταλιστικό κράτος, αυτό εδώ το κράτος, μόνο για τους λίγους, για τους μεγάλους, μεγαλοβιομήχανους, εφοπλιστές, για το μεγάλο κεφάλαιο και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, και όχι για το λαό, για τους εργάτες, για τους αγρότες, για τους υπάλληλους, για τους επαγγελματίες, για τους νέους και τις νέες.